Με αφορμή τη σημερινή γιορτή του πατέρα, το News 24/7 θυμάται μερικούς από τους πιο χαρακτηριστικούς μπαμπάδες και πατρικές φιγούρες του σινεμά που έγραψαν ιστορία. Χρήστος Καράβελας, 21 Ιουνίου 2027 και 16, άλλοτε υπομονωτική και δοτική και άλλοτε μυστήρι, τρομακτική ακόμα και επικίνδυνη, οι μπαμπάδες του κινηματογράφου έχουν δώσει κάθε είδους μάχη για τα παιδιά τους. Κάποιοι προσπαθούν να φανούν αντάξει των προσδοκιών και παλεύουν για να έχουν μια υγιή σχέση και επικοινωνία με τα παιδιά τους. Άλλοι λειτουργούν στο παρασκήνιο και φροντίζουν για το καλό τους χωρίς να το μαθαίνουν. Μερικοί θα υπερβούν τον εαυτό τους για να προστατεύουν για όσο μπορούν την παιδική αθωότητα των παιδιών τους από τη ζωφερή πραγματικότητα που τους περιβάλλει και άλλοι δεν διστάζουν να φτάσουν στα άκρα και να σκοτώσουν όσους χρειαστεί προκειμένου να διασφαλίσουν την ασφάλειά τους. Μεγάλοι αστέρες του Χόλιγουντ με τη βοήθεια του σκηνοθέτη και του σεναριογράφου, κατάφεραν πολλές φορές να ορίσουν πως θα έπρεπε να είναι ένας πατέρας για το παιδί του και άλλες φορές βέβαια να παρουσιάσουν παραδείγματα προς αποφυγή. Με αφορμή τη σημερινή γιορτή του πατέρα, το News 24/7 θυμάται μερικούς από τους πιο χαρακτηριστικούς μπαμπάδες και πατρικές φιγούρες του σινεμά που έγραψαν ιστορία, ξεπερνώντας τα όρια για το καλό των κινηματογραφικών παιδιών τους. 1. Ο Σεβαστός Ντον Κορλεόνε, γιορτή πατέρα 2020 προς 10 θρυλικοί μπαμπάδες του σινεμά ο τρομακτικός, ο αδέξιος και ο Όποιος άντρας δεν περνά χρόνο με την οικογένεια του δεν μπορεί να είναι αληθινός άντρας δηλώνει στην ταινία ο νονός, Μάρλον Μπράντο, ο Ντον Βίτο Κορλεόνε και δικαιολογεί έτσι γιατί κατά κάποιον τρόπο. Αν αφαιρέσουμε την εγκληματική του δράση αποτελεί μια αναγνωρίσιμη μορφή του Pater Familias. Ο Κορλεόνε κατά την ιστορία είναι ένα ορφανό αγόρι από τη Σικελία που θα μετανάστευσει στη Νέα Υόρκη και θα χτίσει μια αυτοκρατορία στη Αμερικανική Μαφία. Απέκτησε 4 παιδιά, τον Μάικλ που τον διαδέχτηκε ως ντόν της οικογένειας, τον Σαντίνο, Σάνι, τον Φρεντερίκο, Φρέντο και μια κόρη την Κώσταντς Γιακόνη. Ο Βίτο υιοθέτησε ανεπίσημα τον φίλο του Σάνι, Τομ Χάγκεν, ο οποίος γίνεται ο δικηγόρος και κονσιλιέρι του. Παρά τη σκληρότητά του, ήταν εμφανές ότι η αχίλιος πτέρνα του νονού, ήταν τα παιδιά του. 2. Ο τρομακτικός Darth Vader, γιορτή πατέρα 2020 προς 10 θρυλικοί μπαμπάδες του σινεμά ο τρομακτικός, ο αδέξιος και ο Ίσως ο πατέρας που κατάφερε να προκαλέσει τον απόλυτο τρόμο τόσο στους θεατές όσο και στον γιο του όταν του αποκάλυψε την αλήθεια για τη σχέση τους. Ο Darth Vader, ο απόλυτος κακός της κινηματογραφικής σειράς ταινιών Star Wars όπως αποκαλύφθηκε, ακολουθούν SPOILERS, θυσιάστηκε και παρασύρθηκε στη σκοτεινή πλευρά της δύναμης προκειμένου να σώσει τη σύζυγο του. Παρά τις προσπάθειες του σε μια τραγική τροπή της μοίρας, εκείνη άφησε την τελευταία της πνοή κατά τη γέννα των δίδυμων παιδιών τους, του Λουκ και της Λία. Οι σύμβουλοι της έκριναν σκόπιμο να κρύψουν τα παιδιά από τον Βέιντερ και τα έδωσαν για υιοθεσία.